Στο προσκήνιο των προκλήσεων, συνεχίζει να διατηρεί την αμόχωστο η τουρκική πλευρά. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία Μευλού τη Αβούσογλου, ο οποίο το απόγευμα τη περασμένη Δευτέρα, με την απαραίτητη συνοδεία του κουτρέτου Ζερσάη, αφιψηλού επιθεώρησε τα βαρόσια, σε σημερινή τηλεοπτική του εμφάνιση φρόντισε να συντηρήσει το θέμα, εξακοντίζοντα παράλληλα και τι συνήθει απειλέ με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Κάνουμε προετοιμασίε. Ναι, θα ανοίξουμε την αμόχωστο. Στην Ανατολική Μεσόγειο κανένα δεν μπορεί να μα κάνει υποδείξει, ούτε μπορεί να μα εμποδίσει. Εμεί θα υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μα όπω και των Τουρκοκυπρίων. Οι τελευταίε τουρκικέ κινήσει και κυρίω εξαγγελίε έχουν κινητοποιήσει του αμοχωστιανού. Ενδεχόμενα μέτρα τα οποία μπορούν να μπουν ω ανάγχωμα στου τουρκικού σχεδιασμού συζήτησαν σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσαν χθε βράδυ στη Λεμεσό ο Δήμος Αμοχώστου και η Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων και Οργανώσεων Αμοχώστου. Την ερχόμενη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αμοχώστου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία, ενώ τον Οκτώβριο αντιπροσωπεία του Δήμου θα μεταβεί στι Βρυξέλλε με σκοπό να έχει συναντήσει με Ευρωπαίου αξιωματούχου στο περιθώριο των εργασιών. Του πρέπει να γίνουν ενέργειε στο εξωτερικό. Να πείσουμε αυτού που ονομάζουν οι συμμάχοι τη Τουρκία, να του πείσουν ότι είναι προ το συμφέρον και του ίδιους η επίλυση του Κυπριακού. Μεταξύ άλλων, στην χθεσινοβραδινή σύσκεψη αποφασίστηκε όπω προχωρήσει η σύσταση επιτροπή για τον Κυπριακό, στην οποία θα συμμετέχουν νομικοί και διπλωμάτε, και επιτροπή πολιτισμού και οι οποίε θα παρέχουν συμβουλευτικέ υπηρεσίε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίση, συζητήθηκαν και οι λεπτομέρειε τη αντικατοχική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμο Αμοχώστου το ερχόμενο Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου, στο πολιτιστικό του κέντρο στη Δερίνια.